σήμερα εδώ στον φιλόξενο χώρο του Ιανού για να γνωρίσουμε τον κόσμο μας, να μας γνωρίσουν όσοι δεν μας γνωρίζουν και να πούμε ότι το να εκδίδεις βιβλία είναι άποψη, είναι τέχνη, είναι παρέμβαση και να γιορτάσουμε και τα 50 χρόνια. Πιστεύω ότι οι εκδόσεις Gutenberg παρέμειναν για 50 χρόνια και συνεχίζουν στην ελληνική αγορά του βιβλίου, έχουν αφήσει ένα στίγμα του καλού ποιοτικού βιβλίου, τόσο στο επιστημονικό, όσο και στο λογοτεχνικό. Όλο το φάσμα, θα έλεγα, των δυνατών εισηγήσεων που μπορεί να κάνει ένας εκδότης, έχει περάσει από την δράση των εκδόσεων Gutenberg. Καλό εκπαιδευτικό βιβλίο, καλό παιδικό βιβλίο, καλό πολιτικό βιβλίο στοχαστικό, πανεπιστημιακό, κλασική λογοτεχνία, δοκίμιο, φιλοσοφία. Έχουμε την πείρα, έχουμε τη γνώση, το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να έχουμε αναγνώστες, απαιτητικούς. Δέχονται αυτή την προσφορά, γιατί κατά την άποψή μου πολλά από τα βιβλία είναι και προσφορά αισθητικής. Η αισθητική παίζει ρόλο, γιατί γίνεται ένα βιβλίο εύκολο, διάβαστο, σου αρέσει και μπορείς και το κρατάς. Αν το σπίτι είναι ο χώρος που κατοικεί ο άνθρωπος, η αισθητική του βιβλίου, το βιβλίο είναι ο χώρος που ζει ο αναγνώστης. Παρακολουθώ τον εκδοτικό οίκο πολλά χρόνια, έχω πολλά βιβλία που κατά καιρούς έχω σημειώσει και ήταν αγαπημένα μου. Να πούμε το Τσε Γκεβάρα που ήταν το ιστορικό βιβλίο και με είχε συγκινήσει. Emily Dickinson, επειδή δεν άντεχα να ζήσω φωναχτά. Πολύ δεμένο με την ίδια τη φύση των εκδόσεων Gutenberg είναι το γενικό άσμα. Αν όμως θα έπρεπε να επιλέξω, θα έλεγα ότι από την σειρά των τελευταίων χρόνων που έχει, το Orbis Litter, το βιβλίο του Thomas Mann, ο Ιωσήφ και η αδελφή του, και το βιβλίο του, το τρομερό μυθιστόρημα του Charles Dickens, ο ζωφερός οίκος. Όπως χάραξαν το δρόμο τους μέχρι τώρα, να τον συνεχίσουμε. Αυτό είναι η καλύτερη αρχή, διότι και η ποιότητα και ο μεγάλος αριθμός των βιβλίων αποδεικνύει ότι έχουν χαράξει καλό δρόμο. Εύχομαι οι εκδόσεις Gutenberg να συνεχίσουν τουλάχιστον για άλλα 50 χρόνια βγάζοντας καλά βιβλία. Οι εκδόσεις Gutenberg να αποτελέσουν λειτουργικό κομμάτι μιας επιτυχημένης μοίρας για το βιβλίο στην Ελλάδα. Και για να το πω και κυκλαδίστηκα, καλή ρότα.